Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από την επάρατο νόσο λαρισαίος επιχειρηματίας Χρήστος Τζεζαϊρλίδης, γόνος μιας από τις παλιότερες και γνωστότερες οικογένειες της Λάρισας που δραστηριοποιήθηκαν επιχειρηματικά στο χώρο της ψυχαγωγίας ως σχεδόν αποκλειστικά ιδιοκτήτες πολλών αιθουσών κινηματογράφου στη Λάρισα, τον Βόλο και άλλες περιοχές. Ο Χρήστος Τζεζαϊρλίδης έγινε ευρύτερα γνωστός για την ικανότητά του στον εύθυμο σχολιασμό της επικαιρότητας μετά από την καθημερινή του γελιογραφία που φιλοξενούσε εδώ και 17 χρόνια η εφημερίδα Ελευθερία. Τόσο η εμπορική του δραστηριότητα στο πολυκατάστημα ηλεκτρικών ειδών που διευθύνε μέχρι πρόσφατα, όσο και η αρρώστια του που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια, δεν τον εμπόδισαν ως το τέλος της ζωής του να σχολιάζει με χιούμορ και καυστικότητα την επικαιρότητα. Το τελευταίο του μάλιστα σκίτσο δημοσιεύθηκε την προηγούμενη 5η 24 Δεκεμβρίου στην Ελευθερία και σχολίαζε τον προϋπολογισμό του 2010 με τον δικό του τρόπο. Δύο ηλικιωμένοι κάθονται σε ένα παγκάκι και ο ένας ρωτάει τον άλλον. Ο προϋπολογισμός 2010 ψηφίστηκε. Τι προβλέπεις? Και ο άλλος του απαντάει. Θα κλείσουν όλα τα κέντρα δυνατίσματος. Αυτός ήταν ο Χρήστος Τζεζαϊρλίδης.